μεσημέρι, το Υπουργείο Οικονομικών πολιορκείται για δεύτερη μέρα. Από νωρίς το πρωί βρίσκονται εδώ άτομα με ειδικές ανάγκες, με αναπηρίες, παραπληγικοί, τυφλοί. Διαδήλωσαν έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, διαμαρτυρώμενοι για τις επικείμενες μειώσεις στα επιδόματα. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι ήταν ανάμεσά τους και ο χρυσός παραολυμπιονίκης του Λονδίνου, ο Γρηγόρης Πολυχρονίδης, ο οποίος συγκίνησε λέγοντας ότι επιστρέφοντας εδώ στην Ελλάδα οι αγώνες που κάνει είναι πολύ πιο δύσκολοι και μάλιστα ζήτησε από την πολιτεία, όπως είπε χαρακτηριστικά, να μην πετάξει τους ανάπηρους στον Κεάδα.